Κύριε Πρόεδρε, είμαστε εδώ εκ μέρους της Διδασκαλικής Ομοσπονδίας Ελλάδας και θα αναφερθούμε στο άρθρο 57 του Υπουργείου Εσωτερικών. Ένα άρθρο που εκτιμάμε ότι επιχειρεί και επιδιώκει να καταργήσει το μέχρι τώρα κατοχυρωμένο δικαίωμα των εκπαιδευτικών να αξιοποιούν τις διαδικασίες της κινητικότητας και με εκούσιο τρόπο να μπορούν να ζητούν απόσπαση ή μετάταξη σε άλλες υπηρεσίες του δημόσιου τομέα. Εξαιρούνται δηλαδή οι εκπαιδευτικοί από το πεδίο εφαρμογής του ενιαίου συστήματος κινητικότητας. Η διάταξη βάλει συναδέλφους και συναδέλφες που είναι ήδη αποσπασμένοι ή αποσπασμένες επί σειρά ετών σε άλλες δημόσιες υπηρεσίες και διαθέτουν γνώση, πολύτιμη εμπειρία σε διοικητικά θέματα, αλλά και άλλους που πιθανόν επιθυμούν να συνεχίσουν την προσφορά τους ως μόνιμοι διοικητικοί υπάλληλοι, στερώντας από πολλές υπηρεσίες τη δυνατότητα στελέχωσής τους με μόνιμο έμπειρο και ήδη καταρτισμένο προσωπικό. Υπενθυμίζουμε ότι αυτή η διαδικασία μέχρι σήμερα τελούσε υπό την έκκληση των κεντρικών υπηρεσιακών συμβουλίων της πρωτοβάθμιας και της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Η εκτίμησή μας είναι ότι η στόχευση της κυβέρνησης είναι να περιστείλει άλλο ένα ακόμα δικαίωμα των εκπαιδευτικών και των εργαζόμενων συνολικά στο δημόσιο τομέα. Και αυτό αποκαλύπτεται και από την αιτιολογική έκθεση, όπου αναφέρεται χαρακτηριστικά ότι με τη προτινόμενη ρύθμιση εξορθολογίζεται το ενιαίο σύστημα κινητικότητας και διασφαλίζεται η αποτελεσματικότητα της κινητικότητας των πολιτικών διοικητικών υπαλλήλων, αλλά και η στελέχωση κρίσιμων υπηρεσιών όπως τα σχολεία, τα σοφρονιστικά καταστήματα, τα νοσηλευτικά ιδρύματα, και καταργούνται διατάξεις που ρύθμιζαν ευνοϊκότερα θέματα κινητικότητας υπαλλήλων που είχαν τεθεί σε διαθεσιμότητα. Κύριε Πρόεδρε, αν η πρόθεση ήταν πραγματικά να καλυφθούν, να αντιμετωπιστούν τα πολύ μεγάλα προβλήματα στη στελέχωση των δημόσιων σχολείων και στην κάλυψη των κενών που υπάρχουν ακόμα και σήμερα σε εκπαιδευτικούς, θα είχε προτεραιοποιηθεί από την κυβέρνηση και θα είχε ήδη αντιμετωπιστεί η κάλυψη με μόνιμο προσωπικό αυτών των αναγκών, θα είχε ικανοποιηθεί και θα έπρεπε να ικανοποιηθεί και πρέπει να ικανοποιηθεί το αίτημα του οργανωμένου κινήματος των εκπαιδευτικών για συνολική κάλυψη αυτών των αναγκών με διορισμούς μόνιμων εκπαιδευτικών. Και όχι με το γνωστό πρόσχημα του εξορθολογισμού, να έχουμε αυτή την περίοδο και μαζικές συγχωνεύσεις σχολείων, αλλά να καταφεύγει το Υπουργείο και σε τιμωρητικές πρακτικές, έτσι εκτιμάμε, στερώντας από τους συναδέλφους και τις συναδέλφες εκπαιδευτικούς τη δυνατότητα συμμετοχής τους στην κινητικότητα του δημοσίου. Μία τέτοια πρακτική δημιουργεί μία ακόμα αίσθηση, μία ακόμα εντύπωση, αλλά και πραγματικότητα αδικίας προς τους χιλιάδες εκπαιδευτικούς που δίνουν πραγματικά καθημερινά τη μάχη για τη μόρφωση των παιδιών. Το Διοικητικό Συμβούλιο της Διδασκαλικής Ομοσπονδίας ζητάει, και γι' αυτό είμαστε σήμερα εδώ, να αποσυρθεί η συγκεκριμένη διάταξη και να σταματήσει πια το γαϊτανάκι αποψήλωσης των δικαιωμάτων μας. Χρειάζεται το Υπουργείο, η κυβέρνηση, αποσύροντας αυτό το άρθρο, να λάβει υπόψη της τη θέληση, γιατί αυτό εκφράζει σήμερα η Διδασκαλική Ομοσπονδία, των πάνω από 80.000 εργαζόμενων στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση. Σας ευχαριστώ.